Γεια σου, Γκρέιμερς. Γεια σου, Θοδωρέ. Γεια. Γιατί είναι τρίτη και έχει τέτοιο βίντεο, Θοδωρέ? Δεν ξέρω, Δημήτρη. Τι έγινε? Ξέρω ότι έπεσε ένας κεραυνός κάπου στην περιοχή και μετά ήρθα στην Περαία και ανακαλύπτω ότι έπεσε το σπίτι σου. Εδώ είναι το σπίτι μου, καταρχάς. Έπεσε το επόμενο σημαντικό πράγμα που έχω ανάγκη. Το PC. Μητρική, μάλλον γεια σας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μου ήρθε η συγκεκριμένη καρτούλα, η GTX 1060. Τουλάχιστον είσαι παρηγοριά, Δημητρή, μια GTX 1060. Στα χέρια μου. Λοιπόν, τη βγάζω από το κουτάκι της, τη βάζω μες στο PC, ψάχνω DVD-ROM drive, γιατί πρώτον δεν έχω, εξωτερικό χρειάζομαι, και δεύτερον δεν υπάρχουν ακόμη drivers την Δευτέρα για σας που έχω αυτή την κάρτα στα χέρια μου, οπότε έπρεπε να βάλω το DVD, αυτό το δισκάκι που έχει μέσα, να βάλω τα drivers. Και ενώ έψαχνα κάτι, τσουφ. Έχω ένα pick-up στο σπίτι. Τσουφ. Οπότε, δεν μπορώ να κάνω review αυτή την κάρτα, οπότε θα κάνουμε ψηλό vlog, θα την κάνουμε ένα unboxing, θα την αλλάξουμε τα φώτα, θα την ξεβιδώσω την ύπαρξη. Αφού δεν ξέρετε νούμερα και τι πέτσι μας μου βγάζει, θα δούμε τι έχει μέσα. Πάμε να την ξεκυλιάσουμε. Επίσης, τη θεωρώ ένοχη που κάει και η μητρική μου, οπότε έχεις χάσει, κουμπελιά, πάμε. Έχει το ίδιο κουτί που έχουν οι 1070 και οι 1080. Αλλά γράφει απ' έξω 1060. Για να μην μπερδεύεσαι. Ναι, ναι. Α, κάνουμε 6GB GDDR5. DirectX 12 έχει όπως και οι υπόλοιποι. Και VR Ready έχει τα καινούργια instructions για virtual reality. Βάζει γυαλιά και έχει πολύ καλύτερο performance σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Τι γυαλιά όμως θέλει? Γυαλιά τα VR. Όχι γυαλιά, VR headset. Όπως το HTC Vive. Επειδή έχω κρατημένα από παλιά κινηματογράφο εκείνα τα μπλε, πράσινο, κόκκινο που ήταν εκείνα τα 3D γυαλιά. Δεν βοηθάει πάρα πολύ, όχι. Σου, η 3D γυαλιά δεν θέλει. Θέλεις HTC Vive, θέλεις Oculus Rift. Τι? Μέσα στη συσκευασία βρίσκουμε το κλασικό κουτί που έχει μέσα ένα άλλο κουτί. Και λέει MSI. 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 Gaming G-Series. Εδώ μέσα έχει, γιατί τρέχει το Inside. Παίζεις να πάτησε κατά λάθος να τρέξει το inside. Όχι, αυτό δεν είναι το PC που χάλασε, αυτό είναι ο server, ο οποίος... Όχι, εδώ είμαστε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο οποίος server θα γίνει το gaming PC για τις επόμενες μέρες, αν θα έχει βίντεο. Λοιπόν, μέσα στο κουτί μας έχει MSI. VGA του DVI. Χρήσιμο. Άι. Στο ψυγείο. Αντίο. Το δισκάκι που θα έβαζε drivers. Χρήσιμο. Γιατί δεν τα έβρισκα online. Frisbee. Και άλλο δισκάκι. Χρήσιμο, στο freebie βάλτε. Divers and Utilities, AMD Radeon. Αυτό έπεσε κατά λάθος εδώ μέσα. MSI, τι κάνεις εδώ? Εδώ έχουμε specs και διάφορα της MSI διαφημιστικά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει κάτι άλλο αυτό το κουτί. Πέταμα. Όχι πέταμα, πρέπει να επιστρέψουμε αυτή. Πέταμα, αφού δεν έχει κάτι, τι να τους επιστρέφουμε, άδεια πράγματα. Τρώγεται. Εδώ μέσα έχουμε την GTX 1060. Μοντάζ, είπα σκέψου το μοντάζ. Λοιπόν, να εδώ αυτά τα καπάκια και κάπου έχω και το... Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο για την ευγενική χορηγία των κόκκινων καπακίων. Ξέρω τι έκανα, ρε φίλε. Τι εννοείς, ναι, θέλεις, ναι, το καλοκαίρι, ναι, ή φέτος? Ναι, να τι έκανα. Τι έκανες? Λοιπόν, ακούστε τι έκανα. Λοιπόν, αυτό είναι διαφορετικό από αυτό. Το σακουλάκι εκείνο ήταν της R9380 που κάναμε giveaway μαζί με το μηχάνημα. Αχα. Ναι. Και όταν το πακέταρα το βάλα σε λάθος κουτί. Αυτό είναι το αληθινό. Κάτσε να δούμε τι έχει μέσα η 1060 εδώ. Έχει άλλα πράγματα. Έχει το DVD που έχω εκεί πέρα. Έχει VR Ready αυτοκόλλητα και Twin Frozen 6. Ναι. Γιατί έχει καινούργιο Twin Frozen. Και εδώ έχει Quick Installation Guide. Τα αυτοκόλλητα τα κρατάμε ή τα επιστρέφουμε κι αυτά? Τα επιστρέφω, δεν ξέρω. Χρειάζεται αυτοκόλλητα MSI σοβαρά? Δηλαδή, νομίζω να κουβά αυτοκόλλητα MSI εκεί πέρα. Άμα είναι να τα αλλάξουμε, σου επιστρέφουμε τα αυτοκόλλητα, κρατάμε την κάρτα. Μην τα θες όλα δικά σου. Εδώ έχει thank you for choosing an MSI product. We did not. Okay. MSI chose us. Thank you. You are welcome. You are very. Τι τους λένε? Blue. Τα προηγούμενα γνωρίστε τα. Ήταν πάλι κάρτα. Εδώ έχουμε specs που είναι για τους reviewers εδώ, τα οποία θα χρειαστεί να διαβάσω γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή το PC να τα τεστάρω και δεν θα κλείσω το server. Βολεύει πάρα πολύ τότε. Ωραία. Θες να τα κρατάω εδώ σαν υποβολία. Σακούλα σωστού μεγέθους για αυτή την κάρτα. Ρε φίλε. Και αυτό το οποίο έπρεπε να είναι στην κάρτα πάνω.
Έπρεπε και εσύ, τίποτα δεν πρέπει να είναι. Δες τώρα, είναι... παίζει αυτή η κάρτα, ας πούμε, να μην ξαναδουλέψει, γιατί μπορεί να κάει και μαζί με τη μητρική μου. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα ξέρω μόλις αλλάξω τη μητρική μου. Ή θα το μάθουν στην MSI. Ναι, όχι, όχι, θα την τεστά. Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες, μόλις φτιάξω το PC μου, θα έχει και review. Οπότε έρχεται και follow-up βίντεο της συγκεκριμένης κάρτας. Λοιπόν, τώρα το βάζω αυτό στην άκρη, το σωστό κουτί αυτή τη φορά. Και λέω πολύ παλιό μου φαίνεται. Είμαι ο πρώτος που την παίρνει αυτή την κάρτα τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, εξωτερικά είναι για ακόμη μια φορά ίδια με την 1070 και 1080, με μια τεράστια διαφορά. Ποια? Λείπει το SLI Bridge, Θόδωρε. Είναι τεράστιο, Δημήτρη, το SLI Bridge είναι μικρό. Πώς γίνεται να λύσει μια τεράστια διαφορά? Δεν υπάρχει καν το SLI Bridge. Γιατί? Γιατί με ρώτησαν όλοι γιατί στα σχόλια τώρα, τους άκουσες? Ναι, θα πω, τώρα τι ρε. Κοροϊδεύεις. Δεν κοροϊδεύω, απλά τρομάζω. Η 1060 δεν θα υποστηρίζει το παραδοσιακό SLI της Nvidia όπως έχει μέχρι στιγμής. Θα υποστηρίζει όμως τα νέα, δεν θυμάμαι τώρα τα ακρόνιμια, τα νέα multi-GPU features που έχουν, τα DirectX 12. Σύντομα θα μιλήσουμε για αυτά, ίσως περισσότερο σε hardware Σάββατα. Ίσως. Ίσως, αν δεν χαλάσει το PC μου. Θα φανεί. Σήμερα ήταν να βλέπετε Far Cry. Και αλλά δεν βλέπει τίποτα στο κανάλι μας, ματιάξατε. Θοδωρέ, το κλείνουμε τώρα, πάμε για διακοπές. Φτύστε μας, Δημήτρη, φτύστε μας απλά. Φτύστε μας, gamers, στα σχόλια, φτύστε λίγο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε επίσης, έχουμε το ίδιο σύστημα εδώ τα λαμπάκια αυτά που ανάβουνε. Σίγουρα μετά που θα τις συνδέσω θα σας δείξω και πόσο όμορφα είναι. Είναι ακριβώς ίδια με τη 1070 και 1080. RGB MSI logo, το οποίο μέσω του, το έχω μάθει απ' έξω τώρα, του MSI Gaming App. Το θυμήθηκα. Σε θα πήγαινα εδώ στο PC που το έχω εγκατεστημένο ήδη. Μέσω του MSI Gaming App το κάνεις ό,τι χρώμα θέλεις. Καλύτερα κόκκινο, γιατί αυτά δεν αλλάζουν χρώμα MSI, είναι μόνιμα κόκκινα. Άρα τι εννοείς το κάνεις ό,τι χρώμα θέλεις? Το κάνεις κόκκινο. Ναι. Τι το κάνεις κίτρινο και αυτά κόκκινα και όλα κόκκινα. Μπορείς να το κάνεις μοβ και τα άλλα κόκκινα. Μπορείς, αλλά θα είσαι σαν Συγγνώμη, τα μετάκωση ήταν πολύ της μόδας. Ήταν το Καραγκιόζη τραγουδά. Εντάξει, ναι. Τι θες, είναι και ο Νίκος εδώ, Κρέιμερς. Δεν μπορείς να το βάλεις να ανάβει ανάλογα με τη θερμοκρασία της κάρτας. Νομίζω το MSI Gaming App το επιτρέπει αυτό. Άρα αυτό θα κάνεις. Ή μπορείς να το βάλεις, ας πούμε, όπως έχω την Garbo τη μητρική στο σερβερ, γιατί εκεί θα πάει μάλλον να γίνει το review, γιατί βλέπω η μητρική για RMI θα κάνει κανένα μήνα. Οπότε εκεί θα γίνει το review. Ωραία τα κανόνισα. Μπορώ να το βάλω να ανάβει μαζί με τα RGB της Carbon της μητρικής. Σοβαρά μιλάς. Τροφοδοσία ένα οχτάπινο. Όπως και όλες οι άλλες. Α, ένα οχτάπινο. Ήμουν έτοιμος να πω οκτάπινο. Ναι, ένα οχτάπινο. Σαν όλες τις άλλες, όταν λες όμως είναι. Ναι. Δεν καβλέ, Δημήτρη. Μέγεθος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το PCP πιάνει όλο το. Ξέρεις τι, Θοδωρέ. Τι να έχουμε που την έχουμε εδώ. Δεν θα κάνω που δεν θα κάνω review γιατί δεν μπορώ. Να δούμε, είναι διάβροχη θέλεις να πεις. Θες να δούμε τι έχει μέσα. Α, ναι, ναι, γιατί όχι. Ωραία, πάμε. Μετά το αν είναι διάβροχη νομίζω με ενδιαφέρει. Εδώ έχουμε τα Twin Frozen 6 τα φανάκια τα οποία πλέον έχουν ρουλεμάν. Και μου λέει η φίλη μας MSI να σου στείλω τα ρουλεμάν να τα δείξεις στο βίντεο για να ενημερωθούν οι gamers. Και λέω φυσικά να τα στείλεις. Και μου στείλαν αυτό. Αγαπητή MSI. Λέτε ψέματα, αποκλείεται να έχει αυτό το ρουλεμάν μέσα. Αυτό είναι από ελικόπτερο. Λοιπόν, δείξε τι μάρκα είναι. Είναι FAG. Γεια σου, Αντρέα. Τι λέει, έχω ένα φιλαράκι που έχει αντιπροσωπεία. Φαγ είναι. Λοιπόν, FAG είναι. Φυσί σε φαγ. Λοιπόν, έτσι δουλεύουν τα ρουλεμάν, έχουν πήγε εδώ μέσα και γυρνάνε και καλά είναι. Αντέχουν. Λοιπόν, MSI. Όχι, συγγνώμη, με βλέπουν. Ναι. MSI. Στείλε μου τα actual ρουλεμάν. Όχι αυτό. Ξέρουμε τι είναι ρουλεμάν. Thank you. Λοιπόν. Έχουμε τα ίδια, αυτά τα είπαμε εδώ. Πίσω έχουμε rear backplate. Backplate έχουμε. Έχει το εδώ το δράκο, φαίνεται, Θοδωρέ. Δράκος. Φαίνεται που κάνει, το δράκος φαίνεται. Τι κάνει, ναι, απλά κάθεται. Ναι, ναι, ναι. Κάνει με τα φώτα εδώ, ωραία. Είναι εδώ έχει λέπια, εδώ βλέπουμε τα λέπια. Δεν είναι λέπια, είναι τρύπες. Και εδώ βλέπουμε τις βίδες. Ξεκινάμε από τη βίδα της εγγύησης. Και οι βίδες για να παίρνει αέρα είναι. Goodbye warranty. Ας το φραπήσουμε. Όχι. Που δεν θα. Νίκο, θα μου φέρεις κάτι να βάζω τις βίδες να μην τις χάσω. Α, όχι, εδώ στο ρουλεμάν θα τις βάλω. Μπράβο, πολύ καλή. Ίσως δεν φαίνεται. Ας το βολέψω. Μια εδώ μέσα στο ρουλεμάν. Μπράβο, δεν θα χαθούν ποτέ. Πολύ χρήσιμο το ρουλεμάν, πας σαν τα παιδιά τελικά. Να δούμε και τα καινούργια ταλεντάκια και λοιπά πώς δουλεύουν. Να ξέρεις το δεξί σου χέρι ενοχλεί. Ναι, ωραία, θα το έχω υπόψη στην επόμενη. Ξύλωσε εδώ με δύναμη, Δημήτρη. Με όλη δύναμη που έχεις. Δεν θέλεις. Έλα μωρή σιγά. Τώρα ενοχλεί το χέρι μου. Όχι, τώρα καλά είναι. Φαίνεται. Ωραία. Έχουμε αυτό. Φαίνεται εδώ, το που δείχνω. Πολύ ωραία φαίνεται. Έχουμε ωραία ποσότητα πάστας και είναι και ωραία πάστα. Φέρτε λοιπόν, λίγο πιο εδώ. Αυτό είναι και πάλι το καλωδιάκι όπως είχαμε και την προηγούμενη φορά. Που είναι που ανάβει την μπροστά την οθόνη, το LED. Αλλά έχουμε και άλλα δύο εδώ πέρα. Το ένα είναι για τα φανάκια και το άλλο είναι για τα RGB φωτάκια. Εντάξει, οκ. Okay.
Οπότε η διαδικασία αποσυναρμολόγησης είναι η ίδια. Αφήνουμε στην άκρη την κάρτα λίγο. Θα δούμε εδώ πέρα. Έχουμε τρεις heat pipes σε αντίθεση με τις, με τις άλλες δύο. Όχι, με τις 1070 και τις 1080 που έχουμε τέσσερα heat pipes. Προφανώς έχει λιγότερες απαιτήσεις όσον αφορά την ψήξη. Θόδωρε, μάθε! Προσπαθώ να διευκρινίσω τις απορίες μου. Τα λοιπόν, δύο που φεύγουν πάνω. Εδώ ήθελα να σας δείξω το σύστημα. Λοιπόν, θα το ζουμάρω εδώ να σας το δείξω καλύτερα. Εδώ πέρα με αυτό που σας έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, που πηγαίνει στρόγγυλο το heat pipe και τετραγωνίζεται στο τέλος και δεν είναι λιμαρισμένο και πατημένο. Απλά θεωρητικά οι MSI έχουν κάνει καλή δουλειά να το κάνουν πιο flat αυτά τα heat pipes, ώστε να έχουν μεγαλύτερο εμβαδό εδώ που κάνει επαφή με το plate το οποίο ακουμπάει στο GPU. Κατά τα άλλα, να δω αν φαίνεται τα LED. Δεν φαίνεται πιο κάτω. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, τα LED τώρα δεν θα τα αποσυναρμολογήσω, αλλά φαίνεται εδώ πέρα ότι έχει ένα κυκλωματάκι το οποίο έχει τα LED πίσω από αυτά τα φινάκια, το οποίο ανάβουνε. Τα LEDάκια το έψαξα και είναι λευκά. Το χρώμα το παίρνουν από το χρώμα που έχει το ημιδιάφανο εδώ πέρα. Και γι' αυτό το λόγο, αν πάρω αυτή την κάρτα, δεν μπορώ να τη βάψω, να μην είναι κόκκινη. Μπορώ να τη βάψω εδώ αυτό, ώστε να μην ανάβουν καθόλου, που είναι μια επιλογή. Πάμε στην κάρτα. GPU έχει πάσα αυτή τη στιγμή, θα την καθαρίσω μετά για να την βάλω. Εδώ έχουμε το Power Delivery System, το οποίο έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 φάσεις λέει. Οι μνήμες, τώρα να αφαιρέσω και τον backlight. Ναι, γάμισε εδώ το μάνα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Τώρα ίσως να βγει αυτό. Πριν του λίγο τη διαγώνια γωνία πάνω. Εκείς. Λοιπόν, αυτή είναι η μεταλλική πλάκα, η οποία μέσω χρήση μισή φαίνεται. Απλά thermal pads ψύχει τις μνήμες. Εδώ έχουμε τα 6 GB μνήμης, τα οποία μάλλον για να είναι 3 και 3 και από πίσω να μην έχει τίποτα, έχουμε από 1 GB RAM γύρω γύρω. Δες εδώ θα ήταν αν είχε 8. Γιατί είναι εξάρα αυτό δώρο. Μπορεί να βγει και οχτάρα στο μέλλον. Αυτό δηλαδή, σημαίνει. Δηλαδή, δώσανε το χώρο ναι. Για να έχει και δεν βάλανε. Δηλαδή, διαλέγεις αυτό, το κάνεις copy-paste δύο φορές, το κολλάς εδώ και είσαι έτοιμος. Έτσι δουλεύουνε. Τι βελιές. Έτσι δουλεύουνε. Για έξοδο έχουμε για ακόμη μια φορά DVI-D, Dual-Link DVI-D, Dual-Link DisplayPorts, 3 DisplayPorts και ένα HDMI 2.0. Και το δικό μου τόσο έχει για την κάρτα. Αυτό. Αυτή είναι η καρτούλα, χορτάστε την εδώ και δεν έχει benchmarks, οπότε την κάναμε. Κομμάτια. Τώρα ένα λεπτάκι για τη συναρμολογήσω πίσω. Δεν μπορείς να κάνεις rewind το βίντεο. Ούτως ή άλλως η MSI δεν τη δει στην πραγματικότητα. Άμα δουν το βίντεό μας. Έτοιμη, όπα. Οπότε θα νομίζουν. Και τις βίδες βάλει. Και το ρουλεμάν βάλει. Και το ρουλεμάν. Και γύρνα το κιόλας. Η τιμή της κάρτας ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί στην Ελλάδα. Γιατί επίσημα ανακοινώνεται σήμερα και θα κάνει μια-δύο εβδομάδες να έρθει στη χώρα μας. Υπολογίζεται λίγο κοντά στα 3 εκατοστάρικα. Μην το δένετε σκηνή κορδόνη. Μόλις υπάρχει ενημέρωση για τιμή, θα έχω link στην περιγραφή με σχετικές τιμές. Ωραία. Η επιδόση θα είναι λίγο πάνω από την 970 και κοντά στην 980, δηλαδή λίγο πάνω από την RX 480. Θα είναι δηλαδή ένα κλικ πάνω σε τιμή από την 480 με ένα κλικ πάνω και στις επιδόσεις. Ναι, έχει λιγότερη μνήμη από την 8, αλλά θεωρώ ότι θα είναι λίγο πάνω. Τώρα εσύ είπες τιμή ή καιρό. Δεν ξέρω. Τι ήταν αυτό το ένα κλικ και δύο κλικ. Τι είσαι καπετάνιος, είσαι κλικ και κλικ. Οι καπετάνιοι καταρχάς στο δωρέ δεν λένε το καιρό. Πια τα πουλιά εκεί που χτυπάνε το ράμφος τους, κλικ και κλικ. Οι κορμοράνοι. Αυτός. Τι είναι αυτό. Ομάδα νομίζω. Ο δεν ξέρεις τι είναι. Δεν βλέπω. Ομάδα ποδοσφαίρου. Θα κάνετε vlog μια μέρα θα τα πω όλα. Δεν βλέπω αθλητικά Νίκο. Θοδωρέ, ευχαριστώ που ήσουν ο κάμεραμαν σήμερα σε αυτή τη hardware τρίτη. Λοιπόν, ακούστε ποιο θα είναι το πρόγραμμα για αυτή τη εβδομάδα. Κλείνοντας τώρα, θα βγάλουμε ένα βίντεο με το τι έχει γίνει με τη μητρική. Άμα καταφέρουμε να βγάλουμε βίντεο για αύριο, γιατί δεν έχουμε βγάλει ακόμη, γιατί την ξέρετε την ιστορία με το Far Cry που το χάσαμε. Παίζει αύριο να έχει ένα σύντομο βλογκάκι σχετικά με το πώς προσπαθούμε να φτιάξουμε το PC του καναλιού. Άμα δεν φτιαχτεί, που από ό,τι το κόβω καεί η μητρική, αλλά θα δείξει σε λίγο, θα τη βγάλω, ότι βάλω στο test bench, θα τεστάρω πολλά τροφοδοτικά, πολλές μνήμες, ίσως και πολλούς CPUs επάνω. Παίζει να τη βγάλουμε με vlogs αυτή την εβδομάδα ή τίποτα. Όπως και να έχει, την Παρασκευή τερματίζουμε το Far Cry. Είτε θα είναι εδώ, είτε θα είναι στο PC του Νίκου, στο σπίτι του Νίκου.
Νίκο, εντάξει, αυτοκαλεστήκαμε μόλις. Είπαμε, 500 ευρώ. Εντάξει, φθηνός είσαι. Ναι, όχι, σε παγκάκι θα πάμε να κάνουμε live. Λοιπόν, σε ένα παγκάκι θα είναι το live της Παρασκευής. Παρ' όλα αυτά, θα τερματίσουμε Far Cry την Παρασκευή. Έχετε το νου σας, λίγο άτακτο πρόγραμμα. Στη χειρότερη των χειροτέρων, αν δεν καταφέρουμε. Εντάξει, ήδη άρχισα να καθιστώ στο server πράγματα, ώστε να έχουμε τον i5. Θα βάλω και την 980 Ti επάνω. Θα έχουμε και καλή κάρτα να κάνουμε τα records με την ποιότητα που έχετε συνηθίσει στο κανάλι των Gramers. Κατά το παθόδωρε, δεν πολύ καλά. Πολύ... Το είπες, ναι, πάρα πολύ. Πολύ καλά. Και εγώ ψάρωσα, άρχισα να ψάχνω για αυτή την ποιότητα. Ποιο είναι αυτό το κανάλι, να το κάνουμε subscribe, όπως πρέπει να έχεις κάνει και εσύ. Ξέρεις τι σκέφτηκα, άλλο. Αφού ούτως ή άλλως είναι πολύ ακριβώς ο Νίκος, δεν μπορούμε να τον νοικιάσουμε το δωμάτιο. Ναι. Μήπως να φτιάχναμε μόνοι μας ξύλινα δώρατα και αυτά, να κρεμούσαμε την κάμερα στο λαιμό. Σωστά, και να κυνηγούσαμε γάτες. Όχι γάτες, γάτες, ναι. Τι άλλο να κυνηγήσει, ο σκύλος μας φάει. Μπράβο. Επίσης οι γατόφιλοι τώρα έχουν κάνει ένα subscribe, αλλά δεν πειράζει. Δεν, δεν είπαμε να τις πιάσουμε και δεν είπαμε να τις χτυπήσουμε. Τώρα, με το ακόντιο θα τις επισημαδεύουμε. Ότι είναι spoiler για μελλοντικό βίντεο. Τι, κυνηγάμε γάτες. Αυτό λέγαμε το κάνουμε από ήταν το όνειρο ζωής μου ήταν να φτάσω 30 χρόνια να κυνηγάω γάτες στους δρόμους, Νίκο. Με ακόντια ξύλινα που φυσικά με ακόντια. Αλλιώς με τι άλλο να τα κουμπίσει. Όταν είσαι μικρός, όμως άφηνε το ακόντιο ξύλινο σου να το βγάλει. Το ακόντιο ξύλινο σου. Όχι, αεροβόλα είχαμε μικρά. Το γιόντα είμαι. Είχαμε κάνει αυτοσχέδια κιόλας με μανταλάκια πάνω στις σανίδες. Λοιπόν, συγγνώμη που δεν είχε βίντεο με gameplay σήμερα. Έλα μωρέ, πες ότι είναι gameplay αυτό. Ήταν λίγο gameplay. Είναι... Θα παίζει μετά παιχνίδια αυτή. Ξεβιδώνω μια κάρτα και την ξαναβιδώνω σε New Later. Αν καταφέρω να τη συναρμολογήσω και γίνει ανθρώπινη και πάλι και φτιάξει το PC. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο όπως και να έχει. Τα λέμε σίγουρα την Παρασκευή και βλέπουμε για Πέμπτη. Εντάξει, μωρέ, τι. Ούτως ή άλλως τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι αυτή η εβδομάδα και η επόμενη. Μετά διακοπές. Επίσης, ναι, έχω κινήσει επειδή πήγαμε παραλία το Σαββατοκύριακο. Έχουμε ξεκινήσει να πηγαίνουμε παραλία. Εγώ πήγα πρώτη φορά την Κυριακή. Ήταν το πρώτο μου μπάνιο. Φορά. Είμαι περήφανος Έλληνας. Έχω τη θάλασσα, πηδάω από τον μπαλκόνι. Κανονικά παίζει να πετύχεις κύμα. Κάνω δύο γκέλ στην ξέρα, ας πούμε, και μετά πέφτω στη θάλασσα. Δεν είναι τόσο άκρη δηλαδή. Λοιπόν, αλλά είναι δίπλα, φίλε, τη μυρίζω. Νομίζω τελείωσε. Δύο φορές. Έχει και πελαργούς εκεί πάνω. Πού? Στο σπίτι. Τους έχουν φάει. Α. Χλάρο. Όχι, πελαργούς. Πελαργούς. Λοιπόν, κάντε like αυτό το βίντεο. Εμείς τα λέμε όποτε είπαμε ότι θα τα πούμε. Και πρέπει να κλείσουμε τώρα, να βγάλουμε το άλλο vlog και μετά να κάνω εγκατάσταση τη σουίτα τη Adobe στο άλλο το PC. Γιατί δεν την έχω στο σερβερ. Για να το μοντάρω. Εκτός αν έχει τα χειρότερα εφέ που σημαίνει ότι το έκανα στο Windows Movie Maker. Τι γελάς, μια χαρά είναι το Windows Movie Maker. Έχω κάνει μοντάζ. Γελάει. Έχω κάνει μοντάζ το Windows Movie Maker, Δημήτρη. Ξέρω. Δεν έχει σημασία. Γεια σας. Δεν έχει σημασία. Με κρίνεις. Μάθαν όλοι μοντάζ. Μην πλησιάζεις. Γιατί! Ούρκι να ο αφάγας τάουσα. Ναι, άξι για τον άντρα. Oh. Τι λέει παιδιά εδώ. Τι έχουμε, μη με ακουπάς. Για κάτσε ακόμα, δεν γίναμε φίλοι. Όπα, καινούριο. Δημήτρη, δεν ξέρω να κάνω μοντάζ, θα στείλα και λαπίσω τώρα. Πάρε ρόπαλο, σκίστον. Εκτοπίσου. Εκτοπίσου κι εσύ. Όπα, δεν τον έφαγα. Ω, εκτοπίσου κι άλλο. Εκτοπίστηκε. Because it's thriller! Thriller night! Τουρουντουρουντ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 ουntu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 
Hee hee hee.